μου βήματα. Καλησπέρα, καλώς σας μίξαμε, καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Εύχομαι σε όλη την παρέα ο καινούριος χρόνος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, το βασικό. Όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε εμείς. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που είστε εδώ, μας τιμάει η παρουσία σας. Ευχαριστώ και πάλι την ομάδα την Ερτακίνα για την πρόσκληση. Τιμή μας και χαρά μας η πρόσκλησή τους. Εύχομαι καλή βραδιά και να σμίγουμε μόνο σε χαρές. Να είστε καλά όλοι. Συνεργάτες μου, ο Βασίλης Κουκοτσάκης, στην κιθάρα και στο τραγούδι. Ο Γιάννης ο Δημητρογιαννάκης στα πνευστά. Ο Λευτέρης ο Στυλιγκάς στο λαό του και στο τραγούδι. Και ο Αντώνης ο Βουρναράκης στα τύμπανα. Χρόνια πολλά με υγεία, καλή χρονιά σε όλους. Ό,τι επιθυμείτε για να χαρείτε τις οικογένειές και τα παιδιά σας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν να βγει σήμερα αυτή η εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τους φορολογούς μας και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Η ομάδα μας, η Ερτακίνα, βρίσκεται στο γάμα τοπικό Χανίων, για όσους δεν ξέρουν. Είναι στην πρώτη θέση. Ο σκοπός της ομάδας είναι να περνάνε τα παιδιά όμορφα, να κάνουν αυτό που αγαπούν και να ξεφύγουν από άλλα πράγματα πολύ άσχημα. Το σημαντικό είναι ότι μετά από 8 χρόνια ταλαιπωρίας τα παιδιά σας, τα παιδιά του Δήμου θα μπορούν να πηγαίνουν στο γήπεδό τους σε λίγες μέρες να κάνουν την προπόνησή τους και να γλιτώσουν την ταλαιπωρία τώρα 8 χρόνια, να πηγαίνουν από ένα γήπεδο στο άλλο και να είναι και οι γονείς πιο ήσυχοι που θα είναι πιο κοντά και θα πηγαίνουν στο γήπεδο της Καντάνου να κάνουν την προπόνησή τους. Θα ήθελα να πω κάτι τώρα, ίσως που δεν το ξέρουν πολύ, ότι τώρα με αυτό το γήπεδο που έχει γίνει, που όπως ξέρετε είναι με φυσικό χόρτο, η ομάδα μας έχει μπει στη διαδικασία μαζί με τη βοήθεια του αντιδημάρχου μας του Βαχάκη του Γιώργου και του δημάρχου του Αντώνη του Περάκη. Έχει κάνει άλλες 3 μελέτες στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Η μία μελέτη είναι για μία κερκίδα, η άλλη μελέτη είναι για ένα 5x5 με φωτισμό, με πλαστικό γήπεδο και η άλλη μελέτη είναι για φώτα στο μεγάλο γήπεδο επίπεδου Β' Εθνικής. Ο σκοπός αυτών των μελετών είναι όσο μπορούμε αυτό το γήπεδο να το εξυγχρονίσουμε και να το πάμε και λίγο πιο παραπέρα, να φέρουμε και κάποιες ομάδες που όπως ξέρουμε έχουμε ομάδες εδώ στα Χανιά Β' Εθνικής και Γ' και δεν έχουν ένα γήπεδο με φυσικό χώρο να κάνουν προπόνηση και πηγαίνουν από το ένα γήπεδο στο άλλο. Ο σκοπός λοιπόν είναι να το εξυγχρονίσουμε και να μπορούμε να φέρουμε εδώ πέρα κάποια ομάδα στην Κάντανο και στο Δήμο Καντάνου Σεβίνου να κάνει μια προετοιμασία που νομίζω όσο δύσκολο είναι, είναι και τόσο εύκολο να το καταφέρουμε. Αρκεί να το προσπαθήσουμε λίγο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μάγειρά μας, τον αντιδήμαρχο, τον Βακάκη, τον Γιώργο. Και τόσα χρόνια μας βοηθάει και μας πίνει το πιλάβι. Και όχι μόνο. Καλά να περάσουμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μανουλαράκη με το συγκρότημά του που ήρθαν πάλι στην Κάτανο να περάσουμε όμορφα. Καλή χρονιά, κύριε Ανδρέα. Καλή συνέχεια, καλά να περάσετε. Και του χρόνου πιστεύω να έχουμε όλα αυτά που είπα, κερκίδες, φώτα και 5x5. Να είναι πιο πολλά τα πράγματα για τα παιδιά του Δήμου Κατάνου Σωλήνου και γενικά όλου του νομοχανείου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Yeah.